Πάμε να συνδεθούμε. Μακελιό, Στέφανο Σχίο. Να του πούμε την καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα και στους φίλους θεατές. Λοιπόν, ο Ερντογάν τελικά, Στέφανε, ό,τι λέει το κάνει. Ό,τι λέει το κάνει. Απλώς νομίζω ότι περίμενε την πλέον κατάλληλη στιγμή. Και η κατάλληλη στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ήταν μόνο το ότι αυξάνονται οι νεκροί Τούρκοι στρατιώτες στη Συρία. Έτσι. Είδε ενδεχομένως, παρατήρησε και αυτά που συνέβαιναν στη χώρα τις προηγούμενες μέρες. Κοίταξε, έχουμε να κάνουμε με έναν όχι απλώς αδίστακτο ηγέτη. Ναι. Έχουμε να κάνουμε μια σατανική φυσιογνωμία και νομίζω ότι είναι μια από τις πιο σατανικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει από το σύνολο της παγκόσμιας ιστορίας. Για τους Τούρκους βεβαίως ο κύριος Ερντογάν θεωρείται ένας μεγάλος ηγέτης. Για τον ίδιο θεωρεί τον εαυτόν του έναν συνεχιστή του Ατατούρκ, ναι, του πατέρα του κυπριακού κόσμου. Πρόσεξε, του κυπριακού, του παγκόσμιου κυπριακού κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη ο οποίος είναι επικεφαλής πυραμίδα εξουσίας εντός της τουρκικής επικράτειας. Έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη που παρά τα όσα λέγονται περί αρρώστιας, φημολογίας περί καρκίνου στο παχιέντερο. Μήνες τα ακούμε τώρα αυτά, έτσι. Και ούτω καθεξής που διαδίδουν, ναι, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και όλοι όσοι τον αντιπολιτεύονται στο εξωτερικό, ακόμα τελευταίος θα τον υπερασπιστώ βεβαίως. Παρ' όλα αυτά έχουμε να κάνουμε έναν ηγέτη για το λαό του, αλλά έχουμε να κάνουμε και με έναν διεθνιστικό παντουρκισμό, ναι, τον οποίο ελέγχει ο Ερντογάν είτε μέσω των μουσουλμανικών κονκλάβιων που υπάρχουν στις χώρες της αθώας μετανάστευσης, όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που εκεί έχει στήσει το δικό του προπύργιο, είτε έχουμε να κάνουμε με άλλες χώρες του κόσμου και βεβαίως και με την Αμερικανική Ήπειρο, που και εκεί υπάρχει μια μεγάλη τουρκική κοινότητα. Και βεβαίως έναν άνθρωπο ο οποίος χαλιναγωγεί από ό,τι φαίνεται όλα τα πάθη που έχει. Στη σχέση που έχει με τον Άρα και με τη Ρωσία από την άλλη. Ναι. Έχει διεμβολήσει δηλαδή το μαλακό υπογάστριο του ΝΑΤΟ, παίζει το παιχνίδι με τους Ρώσους και βλέπουμε ότι αυτές τις ώρες, παρά το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός θρυνεί πάνω από 35-40 άτομα μέσα σε 48 ώρες νεκρούς που τους μεταφέρουν στα κυβότια από τα μεταγωγικά αεροτουρκικά αεροσκάφη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή υπάρχει εδώ μια παρανόηση, σωστά έβαλες το νούμερο. 33 ήταν νεκροί μόνο σε μια επιδρομή των Συριακών δυνάμεων, έτσι. Αν το βάλουμε συνολικά, είναι κοντά στα 50. Ο τουρκικός στρατός μέσα σε 48-72 ώρες έχει υποστεί μια απίστευτη πολεμική πανολεθρία στο μέτωπο της Συρίας και στο μέτωπο του Ιντλίμπ. Το θέμα είναι ότι ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Σακάρ, ο οποίος λέει είναι στα σύνορα και συντονίζει, φανταστείτε τώρα, ναι, τον Παγετόπουλο. Εγώ δίνω μια αντιστοιχία, εγώ δεν είμαι τουρκόφιλος. Ο τελευταίος θα πει καλό λόγο για τους Τούρκους είμαι εγώ, αλλά όχι, ο ναι, κ. Σακάρ, ο οποίος είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και φορούσε τη στολή. Και πώς εξκρατήσετε τη στολή, κράτα τη στολή, Σπύρο, να τη χρειαστούμε μετά τη στολή. Ναι, ναι, ναι. Είναι στα σύνορα και συντονίζει όλη την πολεμική αναμέτρηση που γίνεται, την αδυσόπιτη πολεμική αναμέτρηση που γίνεται στα σύνορα και εντός των Συριακών θυλάκων. Φανταστείτε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εγώ αντιστοιχεία δίνω, να είναι αυτός εκεί, στα ομιγέννητο, ελληνοτουρκικά, ελληνοαλβανικά, σύνορα. Και να συντονίζει αυτός τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Το θεωρώ αστείο και φεδρό. Γι' αυτό θέλω να πω ότι σε δυναμικότητα, σε τεχνογνωσία και σε μερικά άλλα ζητήματα οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι πάνω από εμάς. Εμείς μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στο ηθικό και στο καλύτερο έμψυχο δυναμικό και στην καλύτερη, ναι, στην καλύτερη εκπαίδευση των Ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι έχουν φήμη στα μέτωπα του πολέμου. Σπύρο, μια είδηση, ναι, μόνο σου. Ναι, 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 παρακαλώ. Μια είδηση όμως, είμαι υποχρεωμένο να τη δώσω. Βεβαίως. Αυτές τις ώρες ψιθυρίζονται, φημολογούνται και τελικά φαίνεται ότι βρίσκουν ανταπόκριση. Πολύ περίεργα φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο και πρόσεξε, γιατί εγώ δεν θέλω να πανικοβάλω τον κόσμο, αλλά ήδη σήμερα έχουν γίνει γνωστά. Ναι. Φιλοκυβερνητικές δημοσιεύματα, φιλοκυβερνητικό εφημερίδιο θα κυκλοφορήσει το πρωί, που μιλούν ακόμα και για στρατιωτικά πραξικόπημα, για στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, δηλαδή για επιβολή στρατιωτικού νόμου,
Παρακαλώ. Και για απαγόρευση κυκλοφορίας. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, ναι, ως επιμήκυνση και συνέχεια στο νεράκι, μάλλον στη φωτιά που ρίχνουν στο ενόπνευμα φιλοκυβερνητικά παπαγαλάκια, βλέπω ότι αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, καλεί σε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου τους Έλληνες στρατιωτικούς και συγκεκριμένα σε 9 το πρωί ο Πρωθυπουργός, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ναι, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού κλπ. Ελευθέρη Οικονόμου, όπως και του κύριου Στεφανή, του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου και εκπροσώπων του Λιμενικού Ζώματος. Είναι πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια, ας το πούμε, πολιτικοστρατιωτική συνύπαρξη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ναι, τώρα βγήκε. Την ώρα όμως, Σπύρο, ναι, που κυκλοφορούν, επαναλαμβάνω, δημοσιεύματα, σπερμολογίες, φήμες και τερατολογίες για επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, για απαγόρευση της κυκλοφορίας, για να αποφευθεί το πιάτσικο, το πιθανολογούμενο πιάτσικο, που το ξέρουν αυτοί, που θα μπορούσε να γίνει στα ελληνικά καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ υπό τον πανικό του κορονοϊού. Είναι δυνατόν να διαραίονται τέτοια δημοσιεύματα από το Μαξίμου περί επιβολής στρατιωτικού νόμου και απαγόρευσης κυκλοφορίας? Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δεν μου λέτε, ρε παλουκάρια εκεί στο Μαξίμου, αυτά δεν διαραίονταν ούτε επί μπολσεβικών συμμοριτών, οι οποίοι είναι στην ιδεολογία τους αυτή η ιστορία. Και διαραίεται από εσάς. Έχετε βρει τον κατάλληλο στρατιωτικό γαλονά που θα πάρει τη χώρα στους ώμους και θα τη διάγει στην επιτυχία? Άλλα προσπαθούν να περάσουν. Είναι διάφορα διαβολικά, ναι, ναι, επικοινωνιακά κόλπα για να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα για τη φόλα που φάγανε στα κριτικά νησιά και για να μπορέσουν να ισοσταθμίσουν αυτό που γίνεται στον αδρομεταναστευτικό. Και βάζουν, ο κορονοϊός είναι το υπαρτιμόν ένα σχέδιο, ναι, επικοινωνιακό του Μαξίμου, ο πανικός, ο τρόμος και ο φόβος. Ο πανικός πάντα τον κόσμο διαχρονικά, έτσι, η ιστορία το αποτυχνεί. Τον συσπυρώνει. Όχι μόνο, τον μαζεύει, τον περιορίζει. Πού, τον, έτσι. Στο κυβερνητικό. Μπράβο. Μπλο. Ναι, 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 αυτό. Μια που είπες για κριτικά νησιά, θέλω να δούμε μαζί, μικρό είναι το ρεπορτάζ, Στέφανε, τι έγινε, γιατί υπάρχουν και τα... Δεν θέλω να πω οι παράπλευρες απώλειες. Με αυτό που συμβαίνει με τον Ερντογάν σήμερα που άνοιξε τα σύνορα και πάντα σκύλια λέστε, υπάρχουν και τα παράλληλα γεγονότα. Όπως αυτό στην ΚΟ, χθες το βράδυ. Θέλω να πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ πολύ, μαζί σας και μαζί με τον Στεφανό. Τι έγινε στην ΚΟ χθες το βράδυ? 150 επισκέπτες, εντός εισαγωγικών λέξη, βγήκαν το βράδυ έξω, έγινε ό,τι έγινε. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Κάτοικοι κατήγγυλαν ότι οι λαθρομετανάστες πετούσαν πέτρες προς το μέρος τους και προς τα σπίτια της περιοχής, ενώ οι αστυνομικοί παρακαλούσαν τους κατοίκους να φύγουν για να μην εξαγριωθούν περισσότερο οι λαθρομετανάστες. Οι κάτοικοι επίσης ανέφεραν το φόβο τους ότι νιώθουν ανασφαλείς, αφού η αστυνομική παρουσία δεν είναι επαρκής και ότι σε περίπτωση που επαναληφθεί παρόμοιο επεισόδιο, ποιος μπορεί να τους εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Αναστάτως επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης στο πυλί της ΚΟ όταν περίπου 150 λαθρομετανάστες κατέβηκαν στο χωριό με πέτρες και καδρόνια. Οι κάτοικοι μόλις άκουσαν φασαρία βγήκαν στους δρόμους, όμως χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας οι λαθρομετανάστες οδηγήθηκαν προς το hot spot. Ήτανε πάνω από 100. Έχουμε και την αγχώνεστε, δεν μπορώ να σημαίνω ακριβώς τη δυναμία, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Η αρμόδια στο χωριό. Οι κάτοικοι κατήγγυλαν ότι οι λαθρομετανάστες πετούσαν πέτρες προς το μέρος τους και προς τα σπίτια της περιοχής, ενώ οι αστυνομικοί παρακαλούσαν τους κατοίκους να φύγουν για να μην εξαγριωθούν περισσότερο οι λαθρομετανάστες. Οι κάτοικοι επίσης ανέφεραν το φόβο τους ότι νιώθουν ανασφαλείς, αφού η αστυνομική παρουσία δεν είναι επαρκής. Λοιπόν, αυτά στην ΚΟ, Στέφανε. Με το που ακόμα, όπως καταλάβες, θα το δεκάνησα. Ναι. Και διερωτώ με το εξής, το οποίο με βάζει σε, όχι μόνο εμένα, αλλά και τον κόσμο, σε πολύ περίεργους συνειρμούς.
πολύ πονηρούς συνειρμούς. Δηλαδή, σε κάθε ακτίνα χιλιομετρική, η οποία αμφισβητείται και γκριζάρεται από τους Τούρκους, έχουμε συνεχώς νέα μέτωπα. Ναι. Τώρα πήγε η μπύλια στην ΚΟ. Ναι. Αύριο θα πάει πιο χαμηλά. Ναι. Θα πάει στα περιφερειακά νησιά της ΚΟ. Μπράβο. Στα... Για να περιλάβει και το Καστελόριζο. Στα πιο μικρά που τα διεκδικούν και οι Τούρκοι. Και την Κάρπαθο. Έτσι. Σε λίγο μπορεί να μας ανοίξουν τίποτα ιστορίες στην Κρήτη. Μπορεί και εκεί να έχουμε ιστορίες. Αν και εκεί νομίζω ότι υπάρχει άλλος νόμος, ο νόμος των Καλάζνικοφ και των όπλων. Ναι. Δεν κουνιέται φύλλο εκεί πέρα και άμα κουνιεθεί φύλλο, ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Άστο, ναι, είναι λοιπόν, θέμα. Έχουμε θέμα εκεί. Νομίζω από την Κρήτη και ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε κάθε φορά που βρίσκουμε δυσκολίες, έχουμε αντιπερισπασμούς. Πρόσεξε, η χώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ζητήματα. Είναι διεσπαρμένες οι δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις και λιμενικές δυνάμεις της χώρας σε δύο μέτωπα, Σπύρο. Το ένα είναι στον Εύρο, όπου εκεί κρατάνε με νύχια και με δόντια οι ελλιπέστατες στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις άνω των 2-3 χιλιάδων ατόμων που σειραίουν στην περιοχή του Εύρου. Ναι. Δεν μιλάμε για 1500 άτομα. Ναι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατέλθει στην πεδιάδα της Αδριανούπολης. Μα έρχονται συνέχεια. Έτσι. Με λεωφορεία και με οτιδήποτε άλλο βοηθάει η Τουρκία για να τους συσσωρεύει στα ελληνικά, βουλγαρικά, σερβικά και σκοπιανά σύνορα, γιατί δεν είναι όλη αυτή η ακτίνα, όλο αυτό το σώμα που περιλαμβάνει το λεγόμενο τσαρούχι, έτσι, το σχήμα των ελληνοτουρκικών, το τριεθνές. Λοιπόν, Κύπη, Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, Αδριανούπολη, Κάμπος, Κύπη. Και όλα τα παραθύρια, τα κομμένα σειρματοπλέγματα, οι δίωδοι από τους λαθοδιακινητές, οι οποίοι κάνουν χρυσές δουλειές αυτές τις ώρες, και βεβαίως το απόστημα, ένα μεγάλο απόστημα διαφοράς, μεγάλο απόστημα αστυνομικής διαφοράς που υπάρχει στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και είμαι σε θέση να το γνωρίζω και δυστυχώς και με Έλληνες αξιωματούχους οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αυτή τη βρωμερή ιστορία. Στέφανε, θα μου κάνεις μια χάρη, θα βάλεις μια ανωτελεία γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Θανάση στο Δρούγο να μας δώσει και αυτό την εικόνα, έτσι, τι γίνεται. Γιατί η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κύριε Δρούγκο, καλησπέρα. Θανάση Δρούγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και τον Στέφανο. Εδώ είμαστε με τον Στέφανο Τοχείο και λέμε τα απίστευτα που συμβαίνουν. Κοίταξε, εγώ να ξεκινήσω από το Ιντλίπ. Γιατί από εκεί ξεκινάνε και όλα τώρα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και βεβαίως το μέτωπο είναι, θα λέει κανείς, πολύ διασπασμένο. Αυτή τη στιγμή. Πέραν των 33 που υπήρξαν χθες, να πούμε πώς ξεκίνησε. Χθες το πρωί καταφέραν οι φιλοτουρκικές δυνάμεις και με υποστήριξη των Τούρκων και καταλάβαν το στρατηγικό κόμβο του Σαρακέμπ, εκεί που τέμνουν τη μεγάλη αυτοκινητόδρομη βορρά-νότου και ανατολής-δύσης της Συρίας. Το ανακατέλαβαν ενώ πριν από 10 μέρες το είχε καταλάβει ο Συριακός στρατός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή προφανώς τακτικά ήταν ήττα, η αντίδραση αργά το βράδυ έγινε με την επίθεση η οποία δεν έγινε από Συριακά αεροπλάνα, έγινε ξεκάθαρα και φαίνεται και από τα στοιχεία που έχει το ΝΑΤΟ σήμερα, έγινε από ρωσικά αεροσκάφη, γιατί μόνο τα ρωσικά αεροσκάφη μπορεί να κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις ακριβίας ναι. εναντίον του τουρκικού κομβόη και του τουρκικού διόροφου που χάσαν τη ζωή τους 33 Τούρκοι και 64 είναι στα 4 νοσοκομεία της Τουρκίας. Με λίγα λόγια. Ήταν καθαρά Ρώσοι. Τώρα, αν δω κανείς την τουρκική προπαγάνδα, σημαίνει τις τουρκικές θέσεις, θα δει σημαίνει ότι προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στον Ασάντ, γιατί κρατάνε ορισμένα κανάλια ανοιχτά για να μην καταρρεύσουν τελείως μα τελείως οι σχέσεις Πούτιν-Ερντογκάν, είτε σε προσωπικό, είτε σε ευρύτερο επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, πυρηνικό, οικονομικό, στρατιωτικό ναι. και πάει λέγοντας. Τώρα, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο είδα ότι επίσημα με τους πρωινούς λογαριασμούς της Τουρκίας 20.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Είχαμε πολλές επικοινωνίες των Τούρκων. Η μία ήταν με τον Ερντογκάν, με τον Πούτιν, όπου ακούστηκε ότι, αν μας τα λένε καλά τώρα και μένει και δε, ότι θα γίνει προσεχώς μια νέα επικοινωνία, μήπως καταφέρουν και γυρίσουν εκεί που ήταν το 18. Δεν τα βλέπω εύκολα, αλλά ας το δεχτούμε. Ένα αυτό. Ο Λαυρόφ είπε ότι δεν παραβιάζεται, λέει, το Σότσι, μα πώς δεν παραβιάζεται αφού υπάρχουν κατέρθεν απώλειες. Η Τουρκία κάνει μια στροφή προς τη Δύση.
Και αυτό τουλάχιστον από πληροφορίες που έχω είναι ότι πέραν τον Τζαβούσογλου και Ακάρ που μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάν Στόλτεμπεργκ, τον Νορβηγό, ένα, δύο, το γεγονός ότι 29 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ σήμερα σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων σε απλά ελληνικά πρέσβεων είπαν αυτή ότι η Ρωσία και ο Ασάντ φταίνε και η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και οπωσδήποτε τη δίνουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κάλυψη, παρά το γεγονός ότι έχει φερθεί άσχημα λέει, η Τουρκία σε πολλά θέματα στους Αμερικανούς και στο ΝΑΤΟ. Είχαμε την επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν σήμερα με τη διαφορά της ώρας, όπου φαίνεται ότι πάλι ο Τραμπ καλύπτει τον Ερντογάν σε αρκετά θέματα. Είχαμε μια επικοινωνία από ό,τι ξέρω τώρα αυτό σε στρατηγικό επίπεδο, ότι δεν έχουν ληφθεί και δημόσια αυτά, ναι, του αρχηγού των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, Πτεράκου Γόλτρος, του Αμερικανού, με τον ΑΚΑΡ και με τον αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε επίσης επικοινωνίες και του αρχηγού των χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, προφανώς Αμερικανού στη Σμύρνη, με την τουρκική στρατιωτική ηγεσία, ενώ και ο αρχηγός της αεροπορίας στη Σμύρνη. Από αυτά που μας λέτε, κύριε Δρούγο, αγαπητέ μου Θανάση Δρούγο, ο Ερντογάν φαίνεται ότι κερδίζει αυτό που επιδίωκε με το άνοιγμα των σύνορων. Ναι, τώρα έχουμε στρατό τώρα, ακριβώς ως μη γίνονται τα σύνορα. Άρα αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πολλά μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει, ζητάει ενταξύ γερουσιαστές άνθρωποι του Τραμπ, όπως ο Λίτσι Γκράχαμ της Νότιας Καρολίνα και ο Μαρκ Ρούμπιο της Φλόριδα, ζητάνε να γίνει ζώνη αέριο αποκλεισμού για να μπορούν αυτή τη στιγμή να ελέγχουν οι Τούρκοι κάποια πράγματα. Άρα σε επίπεδο αμερικανικό, διαπίστωσα και από τα, αυτό δεν είναι και απόλυτο, αλλά τέλος πάντων από τη μόνιμη αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, την κυρία Χάτσισον, την πρέσβερα, η οποία είναι εκλεκτή του Τραμπ, η πρώην γερουσιαστής, η οποία είπε ότι τέλος πάντων μπορεί να καταλάβει η Τουρκία ότι εμείς είμαστε συμμαχοί της, εμείς θα την βοηθήσουμε στα δύσκολα. Άρα προφανώς ας πει το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και οι λοιποί λύσονται με τους Τούρκους, δεν είπα ότι όλα λυθήκαν προς Θεού, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κοντά. Τώρα σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές, λαθρομεταναστευτικές και άλλες ροές, η κατάσταση αυτή θα συμφωνήσω με τον Στέφανο, στο λίγο που άκουσα, δεν άκουσα όλη την ανάλυση, την οποία να σημαίνει αφορά τον Εύρο. Η κατάσταση είναι ότι είναι στην νεκρή ζώνη, και όταν λέμε νεκρή ζώνη αυτή τη στιγμή εννοούμε μεταξύ ελληνικών και τουρκικών φυλακίων, είναι 300-300 άνθρωποι. Όπως μου είπανε, και αυτό είναι η τουρκική πηγή, Σπύρο, τουρκική πηγή το τονίζω, δεν είναι μόνο Σύριοι, είναι Μαροκινοί, είναι Αλγερινοί, είναι Ιρακινοί, είναι Ιρανοί και Ιρανοί με ανησυχούν και λόγω του ιού. Είναι αυτή τη στιγμή και κάποιοι άλλοι οι οποίοι προέρχονται από χώρες και Πακιστανοί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε Σύριους, το καταλαβαίνω, έχουν πόλεμο, περνά στο Ιντλίπ και το Ιντλίπ τους περίτεχνα τους στέλνει προς τα πάνω ο Ερντογάν και έρχονται στα μικροασιατικά παράλια. Έναντι μικροασιατικών παραλίων τώρα, από τα δικά μας τα νησιά, είναι περίπου σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των Γερμανών και των Ολλανδών γύρω στους 100.000. 100.000! 100.000 είναι αυσμοί έτοιμοι απέναντι στα μικροασιατικά παράλια από εμάς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κοινώς περιοχές Αϊβαλία, Δραμητίου, περιοχές Τσεσμέ, Κιτιλή απέναντι από Κιχείο, περιοχές Κουσάντας έναντι της Σάμου, όλοι μαζί μέχρι το Καστελόριζο, γιατί οι τελευταίοι έχουν και στο Καστελόριζο αρκετούς να μας μπαίνουν έτσι, αυτά δεν τα λένε δημόσια πολύ. Συγγνώμη, το ξαναλέτε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Λέω αυτή τη στιγμή ότι με βάση γερμανικές και ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες. Για το Καστελόριζο. Έτσι 100.000 είναι περίπου αυτή τη στιγμή οι συγκεντρωμένοι, ναι, από το Σανάκαλε από πάνω, δηλαδή από, μπράβο, από βόρεια, ναι. Βόρεια μέχρι έναντι Καστελόριζο στο ΚΑΣ. Αυτή τη στιγμή είναι διαφόρων, ας πούμε, πώς να το πω, εθνικοτήτων, αλλά κυρίαρχος, επειδή γίνεται πόλεμος στο Ιντλίπ, έχουν εμφανιστεί τώρα οι Σύριοι. Ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι οικογένειες. Τώρα, αν προσέξετε στα πλάνα τα σημερινά, αυτή τη στιγμή εμφανίζουν πολλά γυναικόπαιδα, τα οποία αναβαδίζουν από την Ανδριανούπολη, από το Εγγερνέ δηλαδή, έναντι των δικών μας, τις 16 μηχανοκίνητες μεταρχίες που είναι στο Δημότυχο και των δύο ταξιαρχιών των δικών μας που είναι στην Καβίλη, η τρία μηχανοκίνητη και η 300 στο Λαγό. Ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να είναι 1.000-1.500, αλλά βλέπω ότι από την Κωνσταντινούπολη και από το Συστή της Κωνσταντινούπολης έρχονται πολλά λεωφορεία μέσω Ρεδεστού, μέσω Κεσάνης, επειδή τα παρακολουθώ με ειδικούς χάρτες, γι' αυτό μιλάω κατά τον τρόπο και δεν μιλάω έτσι ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή έρχονται προς τα εδώ. Με αυτούς όλους εδώ, όσο και αν μου λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι κίνηση σύνορα ή κάνει τη φτιάχνη, εγώ αυσμή στον Εύρο δεν υπάρχει. Τέλεια άμυνα δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Το κομμάτι της ανεπιστήμονας και τέλεια αποτροπή λαθρομετανάστευσης πάθη δεν υπάρχει. Υπάρχουν σημεία στον Εύρο που θα περάσουν. Ωραία. Στέφανε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι το Θανάση στον Δρούγο. Θανάση, τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν εδώ και λίγη ώρα. Όντως ότι εκεί βρίσκεται ο αριθμός 100-120.000. Ίσως και παραπάνω, ναι, ναι, όπως επεσήμανες. Μιλάμε ότι, για όσους δεν άκουσαν, ο κ. Δρούγος είπε νωρίτερα ότι γύρω στους 100, εγώ λέω 120-130 χιλιάδες,
είναι έτοιμοι να περάσουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό είπε ο κύριος Δρούγος. Ναι. Προσέξτε το. Μόνο στα ελληνικά νησιά. Μόνο στα ελληνικά νησιά. Είναι στα παράλια απέναντι. Δεν μιλάμε για τον Εύρο. Όχι, είναι στα παράλια απέναντι. Εκεί όχι. Έχουμε άλλη ιστορία, Θανάση. Εκεί έχουμε κανένα τάλιρο και περιμένει εκεί πέρα. Βεβαίως. Και καραδοκεί. Εγώ είπα από το Τσανάκα, λέει από πάνω από την Καλλιπούλη μέχρι το Κάσ απέναντι από το Καστελόριζο. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως μεταδίδουν ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κάποιοι από αυτούς, η πλειονότητα αυτών, λαμβάνει μηνύματα στο κινητό καθοδήγησης για το πώς θα φύγουν από την Τουρκία με λαυρωμένα λεωφορεία και πώς θα περάσουν μετά στην Ελλάδα και από εκεί θα φύγουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω εάν Στέφανη, για να πας στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι από τα Σκόπια μέχρι το Αυστρογερμανικά. Δηλαδή, αν μπορούμε να παρουσιάσουμε και τον κύριο Γκάβριλ Χαλκιώτη, είναι στο στούντιο άρθρο όπως κάθεται, αμαρτία. Δεν μπορούν να φύγουν πέρα. Εδώ, καλησπέρα. Για να μην και με το κινητά σας, γιατί δεν μπορούν να περάσουν, ναι, εδώ. Δεν μπορούν να φύγουν, διότι από τα Σκόπια. Μην δημιουργήσουμε και νέες ειδωμένες, γιατί εδώ πέρα υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος. Θα μας δημιουργηθεί νέα ειδωμένη, σαν και αυτή που ζήσαμε στα ελληνοσκοπιανά σύνορα σε άλλες εποχές. Αλλά από τα Σκόπια, από πάνω από Γευγελή δηλαδή, μέχρι αυτή τη στιγμή στο Πασάου, δηλαδή μέχρι τα σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας, δεν μπορεί να περάσει κανένας. Είναι κλειστά τα σύνορα στην πολιτική η οποία ακολουθείται. Εμείς έχουμε ανοιχτά σύνορα και τρέχουμε τώρα να κάνουμε διάφορα με διαδοχικές κυβερνήσεις απελπισίας, είτε προηγούμενη είτε αυτή εδώ. Άρα η εικόνα που έχω με κάνει πάρα πολύ ανήσυχο, ένα αυτό, και εσύ τσάι πάρτε το σήμερα με την τόση κινητικότητα από πλευράς κυβέρνηση εδώ. Εκεί 151 ήρθαν σήμερα στο άτομα, 151 άτομα στη Λέσβο και στη Σάμο, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω για χείο τι έγινε. Όχι, Λέσβο και Σάμο. Σήμερα ήταν λίγο στο 151, γιατί μίλησα και με ανθρώπους δικούς μου που είναι στη Σάμο και στην απάνω στο Μανταμάδος και στην περιοχή. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή, προφανώς με βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες, εντάξει ακόμα κρύο είναι, αλλά αν με τόσο ας πούμε, σχετικό κρύο και ανέμους έρχονται, ποιος μου λέει τι θα έρθει εδώ. Και ιδιαίτερα σε εποχές τουριστικές, είναι που είναι σκοτωμένα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, είναι σκοτωμένα. Τώρα σε προκειμένη περίπτωση να πούμε, αντιλαμβάνεστε που θα φτάσουμε. Ναι, και τις άλλες, εμένα με προβληματίζει ότι ούτε Frontex θα δώσει λύση, γιατί ακούω εδώ... Ποια Frontex τώρα κύριε Δρούγο μου τώρα, ποια Frontex θα δώσει λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό. Η Frontex στα νησιά, από την ώρα που ήρθαν, κάνουν face control κύριε Δρούγο μου. Και επίσης άλλες που διαλέγουν ποιους θέλουν, τους καλούς που λέμε, σένα θα σε πάρω και τους άλλους κρατήστε τους. Και αυτό κάνει η Frontex. Ναι, μπράβο, και δουλεύουν για συμφέροντα πολύ περίεργα. Face control κάνει. Προφανώς συμφέροντα πολύ περίεργα. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή επίσης ότι και η Ρωσία, και αυτό μεταξύ, Στέφανε και Σπύρο, αυτό μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ας το δούμε ευρύτερα. Γιατί και η Ρωσία έχει ανάγκη την Τουρκία, έτσι. Πώς θα περάσουν τα πλοία της. Οι δυο φρεγάτες που κατεβάζεις τώρα με ειδικούς πυράβλους καλύπτουν. Σωστό, τα στενά. Σήμερα, ένα αυτό. Ο Ερντογκάν έχει και κλειδιά και αντικλειδιά. Εκεί βλέπω κάποιους εδώ που με απαντάνε στο Facebook και μου λένε σαν χλαμάρες σε απλά ελληνικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι ήταν υπέρ της Ρωσίας. Αν η Ρωσία κλείσει τα στενά με βάση τη συνθήκη του Μοντρέ και κάνει κανένα τέτοιο, αυτή είναι ο ναι. Για να σας αποδεσμεύσω σιγά σιγά, επειδή είπατε μια μαγική λέξη, από σαχλαμάρες αυτή τη χώρα, να, ο Στέφανος που είναι πιο παλιός δημοσιογράφος από μένα, έχει να σας πει καταγραφή σαχλαμαριών τα τελευταία χρόνια. Πάει σύννεφο η σαχλαμάρα σε αυτή τη χώρα. Μα μιλάνε ασυντόνιστα και πριν από λίγο άκουγα μερικούς στο ραδιόφωνο, σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, και να πω το εξής, ότι οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ξέραν πού ακριβώς με τα στίγμα, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλές πληροφορίες στη Συρία, γιατί ήταν και σοβιετοποιημένο και ρωσοποιημένο. Είναι η μοναδική αραβική χώρα που είναι υπάλληλος των Ρώσων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ήξεραν επακριβώς πώς περνούσε το τουρκικό κομβόι στο χωριό Μπαλιούν, ότι σε ένα διόροφο δίπλα θα μέναν γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν ευνούσαν και χτυπήσαν αυτά, ο Άσαντ δεν ξέρει. Και ο Άσαντ δεν έχει αεροπορία για να δράσει. Ωραία. Νύχτα. Οι Ρώσοι τα έχουν, γι' αυτό και κάνουν αυτές τις ενέργειες και πετύχαν το στόχο τους κατά των Τούρκων. Ωραία. Κύριε Δρούγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό τρίμερο. Στέφανε, για τη σαχλαμάρα νομίζω συμφώνησες. Είδα λίγο το μηδίασμα εκεί. Κοίταξε να δεις, Σπύρο, ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και θέλουν φρικτάρισμα. Ακούγονται πάρα πολλά αυτές τις ώρες. Καταρχήν θα πρέπει να ανακεφαλαιώνοντας, εγώ έχω την υποχρέωση να πω δύο πράγματα στους πολίτες, γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτές τις ώρες είναι φιαλτικό. Και είναι φιαλτικό πολυεπίπεδα. Ναι. Δηλαδή αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όλος ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως δεν μπορώ να πιστέψω ότι το αντιμετωπίζει και η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα φιλότιμο κόμμα. Ανθεληνικό κόμμα, άρα δεν μιλάω για τα ανθεληνικά κόμματα. Μιλάω για το κόμμα της κυβέρνησης, το οποίο έχει στελέχη που διαποτίζονται από τουλάχιστον ελληνικό εθνικό πνεύμα και πολλούς ακόμα μέσα από την ίδια την κυβέρνηση που είναι ανθέληνες.
Παράδειγμα, ας πούμε, ερώτημα. Πώς ήξερε ο κύριος Λιάκος, κύριε Σταθάκη, ότι η Ελλάς χρειάζεται 1 εκατομμύριο ελαφρομετανάστους, ελαφρομετανάστες, και το είπε, το εξτόμησε πριν από 15 μέρες. Έλαντε. Εγώ ρωτώ. Έλαμουντε. Τι πληροφόρηση είχε ο κύριος Λιάκος, για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο κύριος Λιάκος, ένας νοματέος που φέρεται και άγεται από εδώ και από εκεί και του έχουν δώσει και κυβερνητικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και γράφει και βιβλία κλπ. Φίλος κυρίας Ρεπούση, ο γνωστός Λιάκος, έτσι, ο οποίος είπε πριν από 10 μέρες, 12, ότι η Ελλάς χρειάζεται 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες για να καβατζάρει, όπως λέμε στην απλή γλώσσα, λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Ναι. Να αντικαταστήσουμε λοιπόν τον πληθυσμό. Περίμενε να τώρα. Πάμε στην θεωρία Καλέρνη. Άκου τώρα να σου προσθέσω στη σκέψη σου. Πώς το και μία εβδομάδα μετά από αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, πρόσεξε Στέφανε και κύριε Σεκύρη και κύριε Χαλκιώτη, μία εβδομάδα μετά από αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, πάει ο κύριος Βρούτσης, πρόσεξε τώρα, και καταθέτει στη Βουλή την αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό που συνόδευε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και εκεί, από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, και εκεί η μελέτη αυτή έλεγε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος από 10 περίπου εκατομμύρια που είναι τώρα θα πέσει στα 8,5 εκατομμύρια μέχρι το 2070. Άρα χρειαζόμαστε 1,5 εκατομμύριο για να το ξαναπληρώσουμε. Μπράβο. Δηλαδή, αυτά είναι. Για να ενισχύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, έτσι. Ναι, ναι. Τόμπολα. Και την ίδια ώρα, αγαπητέ Σπύρο, για να αλαφρώσουν τα νησιά, για να το δώσουμε και αυτό, γιατί το έχουμε στο σημερινό φύλλο δημοσιευμένο, υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο που έχει εκπονηθεί από την παρούσα κυβέρνηση περισσότερο και από την προηγούμενη βεβαίως, για την ενίσχυση των ετοιμάτων ασύλου, ναι, και για την παράδοση φυλαδίων ασύλου και παραμονή στη χώρα. Να φύγουν δηλαδή από τα μέρη που είναι τα νησιά, να δεχτεί η Ελλάς και η υπηρεσία ασύλου το άσυλο και να τους μεταφέρουμε στην υπηρετική χώρα και να θεωρηθούν πολιτικοί κρατούμενοι, πολιτικοί πρόσφυγες. Άρα και δεν μπορείς... Κατά εκατοντάδες αυτές τις ώρες... Άρα δεν μπορείς να τους επαναπροωθήσεις. Όχι βέβαια, παραμένουν στη χώρα. Παπαλά, κατά εκατοντάδες λοιπόν δίνονται φυλάδια ασύλου σε λαθρομετανάστες, τους κάνουν πολιτικούς πρόσφυγες, τους παίρνουν από τα κέντρα εκεί που βρίσκονται για να αλαφρώσουν την περιοχή, γιατί έχονται κι άλλοι. Πώς τα ήξεραν αυτά τα πράγματα? Μιλάμε για ένα δίκτυο πληροφοριών που εμένα με οδηγεί δυστυχώς σε πολύ πονηρές σκέψεις και σε άσχημα συμπεράσματα. Υπάρχει ένας δούριος ύπος στη χώρα, ο οποίος είναι τουρκικός δούριος ύπος. Λειτουργεί για λογαριασμό των τουρκικών δυνάμεων και για λογαριασμό του τουρκικού κράτους. Και είναι ξεκάθαρος, φαίνεται. Ο ένας λέει αυτό, ο ένας λέει το άλλο. Από την άλλη, η χώρα αυτή τη στιγμή κλειδονίζεται. Έχουμε προβλήματα πάρα πολλά, ανοιχτά μέτωπα. Πρώτον, κορονοϊός. Δεύτερον, λαθρομεταναστευτικό. Τρίτο, το χρηματιστήριο μέσα σε 15 μέρες πήρε, εσύ το ξέρεις καλύτερα, έχει χάσει 10 δισεκατομμύρια. Βέβαια. Τέταρτον, υπάρχουν επιχειρηματίες που κλαίνε με μαύρο δάκρυ αυτές τις ώρες, διότι κατεστράφησαν από την απαγόρευση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή ή λανθασμένη και δεν θα το κρίνω εγώ. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, σε παρακαλώ πολύ. Μάλλον η ερώτηση απευθύνεται σε όλους τους λογικούς ανθρώπους και πιστεύω ότι και εσείς Στέφανε και εσείς κύριε Χαλκιώτη εδώ είστε λογικοί άνθρωποι και δύο. Και επειδή την ερώτηση αυτή μας την έκανε ένας γιατρός μας την έκανε, ο Γιάννης ο Καλιάτσος. Λέει, γιατρός την έκανε την ερώτηση, την επαναλαμβάνω εγώ. Γιατρός, όχι ο δημοσιογράφος, γιατρός. Λέει, ωραία, απαγορέψαμε τα καρναβάγια. Ωραία. Τα καρναβάγια γίνονται στο δρόμο, δεν γίνονται? Σωστά. Στο δρόμο. Ωραία. Αφού απαγορέψαμε τα καρναβάγια που είναι ανοιχτά και γίνονται στο δρόμο, γιατί δεν απαγορέψαμε τους αγώνες μπάσκετ που γίνονται σε κλειστά γήπεδα, για παράδειγμα? Σωστή ερώτηση. Δηλαδή, θα πάνε, Στέφανε, θα μαζευτούν, ξέρω εγώ, πόσοι χιλιάδες σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μιλάμε για κλειστά, έτσι, γήπεδο μπάσκετ, ή θα πάνε, θα μαζευτούν, ξέρω εγώ, σε μια αίθουσα κινηματογράφου 50 άτομα, 100 άτομα, να δουν μια ταινία, ή θα πάνε, ξέρω εγώ, 1000 άτομα σε ένα νυχτερινό μαγαζί κλειστό. Δεν τα απαγορεύουμε αυτό. Αλλά τα καρναβάγια, Στέφανε, τα απαγορέψαμε.
Που γίνονται στον δρόμο τώρα. Στον δρόμο γίνονται τα καναβάγια. Πού γίνονται. Επειδή μιλάς για εμπορική κίνηση, επειδή μιλάμε για δρόμους κλπ. Με ναι. ενημερώνουν τώρα, ναι. σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι αυτή την ώρα έχουμε μια απίστευτη εικόνα στην οδό Πανεπιστημίου της Αθήνας, γιατί μας παρακολουθεί και ο κόσμος. Ναι. Έχουν βγει αναρχοκατσαπλιάδες στην πάλι. Οδό Πανεπιστημίου και έχουν σπάσει σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων και των βιτρινών από το Σύνταγμα και κάτω. Και επίσης μου λένε ότι διενεργείται μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕ, όπου εκεί πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Βλέπω λοιπόν, και το είπα και την Τετάρτη, ότι όταν δημιουργούνται ζητήματα εθνικής σημασίας στη χώρα, ναι, ναι, ναι. έχουμε από την άλλη ζητήματα από τον αναρχοκομμουνιστικό χώρο σε πιθανότατη σύνδεση με κάποια υπόγεια της Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει χειρότερη ανθεληνική δράση από αυτή. Αυτή τη στιγμή η χώρα υποφέρει και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους και σπάζουν τα μαγαζιά του κόσμου. Ναι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί σπάζουν τα καταστήματα του κόσμου. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα γιατί είναι σοβαρό. Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές είναι σοβαρό. Εκεί πέρα. Μεγάλες ζημιές. Και βέβαια είναι σοβαρό. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί... Θα δουλέψουν ή δεν θα δουλέψουν. Όπως το λες. Και βέβαια και θα τους αποζημιώσει. Και βέβαια είναι σοβαρό. Γιατί... Βγήκαμε και... τα σφυριά και θα κάνανε λίμπα πάλι. Εντάξει, δεν είναι πάλι. Δηλαδή... Πάντως, Σπύρο... Κύριε Χρυσοκοϊδή, συγγνώμη, κάτσε λίγο Στεφάν. Είναι πάνω. Βρε... Τον ρωτάς, δεν είναι ξέρω πού είναι. Είναι πάνω. Βρε άνθρωπε, είχες βγει πυρδίο... Είναι στον Εύρο. Στον Εύρο είναι, καλά να είναι. Μπράβο, εκεί, με τον κύριο Φιλόρο να συντονίζει. Μπράβο. Φυσικό σηκήμα. Εγώ ξέρω ότι δύο εβδομάδες πριν είχε βγει στο Sky, στον Παύλο τον Τζίμα, την είχα δει όλη τη συνέντευξη, θα μου πεις πως άντεξα, την είδα. Τι να κάνω, επαγγελματικός μαζοχισμός λέγεται αυτό. Λοιπόν, την είδα. Λοιπόν. Την είδα, τη συνδυάκα. Μην γελάς, την είδα όλη τη συνέντευξη. Για να μια συνέντευξη πρέπει να έχει τώρα. Λοιπόν, την είδα. Και όταν έφτασε το θέμα στα εξάρχεια και στους αναρχικούς, εγώ σταματάω τους λουμπαχαλάκηδες. Το μπαχαλάκηδες, όπως είπε και ο Γιώργος Καρτζαφέρης στο μεσημέρι στην εκπομπή του, είναι λίγο μειωτικό για την πραγματική εικόνα. Αντιεξουσιαστές και αναρχικοί είναι. Αυτό είναι. Αυτό που είπε, Στέφανε. Λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι είναι αναρχοκομμουνιστές. Μπράβο, αυτό που λες. Αυτό που λες, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πιθανότατα να μειώνει και την συμπεριφορά και τη δράση των τραμπούκων αστυνομικών που έδρασαν στη Μυτιλήνη όταν τους λες μπαχαλάκι. Σωστό. Συμφωνώ. Άρα, είχαμε λοιπόν. Είπε λοιπόν ο κ. Χρυσοκοϊδής δύο εβδομάδες πριν. Μέχρι το Μάρτιο τα εξάρχεια θα έχουν παραδοθεί στους κατοίκους τους. Και τελειώσαμε με το φαινόμενο των εξουσιαστών. Τι τελειώσαμε. Από 10 λεπτά σπάσανε την Πανεπιστημίου. Τελειώσαμε. Πριν από 10 λεπτά σπάσανε την Πανεπιστημίου και πάλι βγήκαν έξω από την ΑΣΟΕ και πετάγανε καρέκλες και τραπέζια, ας πούμε, και γίνεται κόλαση εκεί πέρα. Τελειώσαμε. Σαφώς τελειώσαμε. Αλλά προφανώς το εννοεί αντίστροφα ο κ. Σοχοίδης. Μας τελειώσανε. Μας τελειώσανε. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν οικογένειες που θέλουν αυτές τις ώρες, Σπύρο και αγαπητέ κύριε Χαλκιώτη, να δουλέψει. Βέβαια θέλω υπάρχει να δουλέψει. Υπάρχει ένας εμπορικός κόσμος που τώρα περιμένει να δουλέψει. Σήμερα Παρασκευή βράδυ, πριν κλείσουν τα καταστήματα, παλεύουν να βγάλουν ένα μεροκάματο αυτοί οι άνθρωποι. Και πάνε τραμπούκι, αναρχοκομούνια, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Και τα κάνουν λίμπα. Λοιπόν ο άλλος το πρωί, αύριο Σάββατο, δεν θα μπορέσει να τα ανοίξει αυτό το μαγαζί, Σπύρο. Και θα είναι σπασμένο. Και έχει να πληρώσει δάνεια, εισφορές. Και είναι, τέλος του μήνα. Μισθούς. Και είναι τριήμερο. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι σήμερα πληρώθηκαν ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις στην εφορία. Βέβαια. Και ούτω καθεξής. Βέβαια. Και άνοιξε το πορτοφόλι και δεν ξέρουμε τι δίνουμε όλοι μας. Που έχουμε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Βέβαια. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα δηλαδή. Όχι, είναι ατιμωτικό για τον ελληνικό λαό αυτό το πράγμα. Όχι, δεν του αξίζει αλήθεια. Τέτοια τιμή. Είναι αλήθεια. Τέτοια συμπεριφορά. Και επειδή αναφέρθηκες μια-δύο φορές στον κορονοϊό και στο τι γίνεται με τα καταστήματα, πάμε να δούμε ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ. Και μετά θα γυρίσω να σας πω τι διαρρέει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στην εσχροκέρδεια. Και από την απάντηση δεν θα χάρετε.
Ρεπορτάζ φρέσκο. Πάμε να το δούμε. Ένα γρήγορο ρεπορτάζ έτσι, για τα σούπερ μάρκετ γίνεται. Πώς αδειάνουν τα ράφια. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία έτσι. Να πάμε και εμείς να ψωνίσουμε. Να βρούμε τίποτα να αγοράσουμε και εμείς για το σπίτι μας. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε και επιστρέφουμε. Στην εποχή που πρωτοεπιβλήθηκαν τα capital controls, παραπέμπει η εικόνα που παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες στα σούπερ μάρκετ. Εμφανής είναι η ανησυχία σε αρκετά πρόσωπα καταναλωτών τη στιγμή που ψωνίζουν προϊόντα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, πολλοί πολίτες σπέβδουν στα σούπερ μάρκετ και αγοράζουν μαζικά διάφορα προϊόντα, κυρίως αντισηπτικά και είδη καθαριότητας. Κάνει θράψη η χλωρίνη, τρόφιμα μακράς διάρκειας, ξηρά τροφή, αλεύρι, όσπρια και ζυμαρικά. Υπεύθυνοι καταστημάτων σούπερ μάρκετ αναφέρουν ότι σε κάποια είδη όπως στα αντισηπτικά η κατανάλωση έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες δύο μέρες, ενώ ο μέσος όρος της αύξησης στις αγορές κυμαίνεται από το 30% έως και το 50%. Άτομα κάθε ηλικίας ψωνίζουν περισσότερα προϊόντα από ό,τι συνήθως. Κυρίως προτιμούν τα προϊόντα που αντέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατανάλωση ζυμαρικών έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 40%, ενώ μεγάλη είναι η κατανάλωση όσπριων, άλευρων και παιδικών κρεμών. Γενικώς ψωνίζουν ό,τι μπορεί να αποθηκευτεί. Λοιπόν, σύνδρομο είναι αυτό. Ναι. Ακούστε τώρα για τα φαινόμενα σκορκέρδειας και αν υπάρχουν μαζικές ανατιμήσεις. Γιατί? Κανόνας αγοράς, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται ένας οικονομολόγος. Είμαστε και οι τρεις άνθρωποι της πιάτσας. Και εσύ, ρε Στέφανε, και εσύ, κύριε Χαλκιώτη. Σαφώς, και εσύ, άμα είχες, αυτό δεν είναι. Μπράβο, μπράβο. Άμα έχω αυξημένη ζήτηση και προσφορά. Κοίτα, εσύ μπορεί, επειδή πας με το σταυρό στο χέρι και εγώ, ας πούμε, και ο Χαλκιώτης, να μην το κάναμε. Μπράβο. Αλλά μπαίνει στον πειρασμό. Ναι, ναι. Και επειδή μειώνεται η προσφορά σε σχέση με την αυξημένη ζήτηση, μπαίνει στον πειρασμό, όπως λες. Τι λένε από την κυβέρνηση τώρα. Λέει. Παρακολουθούμε, λέει, αυτό όταν ακούω τις κυβερνήσεις που λένε παρακολουθούμε ένα θέμα, με πιάνει τόσο πάνω. Παρακολουθούμε, λέει, να δούμε αν υπάρξουν, λέει, μαζικές ανατιμήσεις σε μια σειρά προϊόντων. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει, πολλά πράγματα. Ελεύθερη εμπορία. Γιατί, πρώτον, οι τιμές, λέει, διαμορφώνονται ελεύθερα. Ωραία. Έλεγχοι όμως δεν μπορούν να γίνουνε. Δηλαδή, όταν έχεις τους άλλους πλανόδιους και πουλάνε μάσκες, πού τις βρήκαν καταρχήν, ποιοι σας έδωσαν τις μάσκες στον δρόμο με 8 και 10 ευρώ, αυτούς δεν μπορείς να πάει να τους πιάσεις. Στον δρόμο για να γίνουν έλεγχοι πρέπει να υπάρχει προσωπικό το οποίο το τριήμερο να εργάζεται. Μπράβο. Σήμερα σε πληροφορώ με την πρώτη μικρή εξοδολόγο κρεών. Σε κουραστεί ο Έλληνας πολίτης. Έχει φτύσει αίμα ειδικά ο δημόσιος υπάλληλος. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εντάξει, είναι μια νοοτροπία. Τους αγαπώ, τους σέβομαι. Αλλά μη μου πουν ότι δουλεύουν περισσότερα από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μας έχει φύγει το κλαπέτο εδώ πέρα. Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, 30 χρόνια στο τομέα. 30 χρόνια ένσημα. Άμα τα πλώσανε Σπύρο, θα φτάσουν μέχρι τον Κυφισό. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο εγώ. Είδα, έχω δει ιδιωτικούς υπαλλήλους, ανθρώπους, ας πούμε, έχουν ρέψει. Δεν μιλώ με απαξίωση για το δημόσιο τομέα. Αλλά τα κλιμάκια θα βγουν επιτέλους να κάνουν έναν έλεγχο. Ή θα έχουμε κάθε χρόνο το ευχολόγιο να δούμε μήπως είναι τα οστρακοειδή δηλητηριασμένα και πάθει τίποτα η πλουτοκρατία του Κολεγίου Αθηνών που έχει γεμίσει την Ελλάδα με κορονοϊό. Έλεος. Για να πω και την κακία μου τώρα. Έλεος. Αλλά βλέπεις ότι ο κορονοϊός, ειδικά ο βασιλικός ιός δηλαδή, γιατί έχουμε να κάνουμε βασιλικό ιό εδώ πέρα, αγαπάει τα βόρεια προάστια και τις σχολές αναβρήτων. Και τους εκδικήθηκε. Δεν είναι κακία γιατί με κατηγορούν τώρα, έλα μεγάλε, τώρα κόφτω. Χτυπάς το Κολέγιο Αθηνών. Τους γεννήτσαρους δηλαδή, της πολιτικής. Όχι. Αλλά είδες ότι ο βασιλικός ιός, ο βασιλόφρον ιός, η βασιλευωμένη βακτηριδιακή μετάδοση, να το πω έτσι, γιατί είναι βασιλευόμενη, φέρει κορώνα. Εκδικήθηκε τον καπιταλισμό. Επειδή ο καπιταλισμός εκδικήθηκε τη βασιλευόμενη δημοκρατία το 1973. Να. Λοιπόν, τους το φυλάγανε. Λέω εγώ τώρα. Ναι, 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 ναι. Και από την άλλη, Σπύρο. Είναι μια σκέψη και αυτή. Είναι μια σκέψη ιδεολογικής φύσεως. Ναι. Από την άλλη όμως, κοίτα, το πρόβλημα είναι πρώτον ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Όχι. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει όντως ένα ζήτημα με τις ελλείψεις στα ράφια. Και θα πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Και βέβαια υπάρχει. Ειδικά σε είδη πρώτης ανάγκης όπως αλεύρια, απορριπαντικά που είπε το ρεπορτάζ σας. Α, εδώ. Βλέπεις τα ράφια από κάτω στα πλάνα.
και μάσκες και λοιπά, ναι. Και επίσης αντισηπτικά, μαντιλάκια και ήδη πρώτης ανάγκης για να φτιάξεις ένα πρόχειρο φαγητό, μακαρόνια κλπ. Και όσπρια, όντως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτές τις ελλείψεις, εάν τις εκμεταλλευτούν τις επόμενες ημέρες, γιατί Σπύρο, έχουμε μπροστά μας 2 μήνες. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας. Σωστό. Ο κορονοϊός σκοτώνεται από ό,τι μου λέει εδώ πέρα η ιατρική συντάκτης, την εμπιστεύομαι, στους 30 βαθμούς θερμοκρασία. Εδώ έχουμε, για να πούμε και 2 χρήσιμα πράγματα στον κόσμο, εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή θερμοκρασίες που αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσουν, τις επόμενες ημέρες δεν θα ξεπεράσουν 15-16-17 βαθμούς. Ευδοκιμεί αυτή η κατάσταση. Όσο υπάρχει κρύο, όσο υπάρχει υπόψυχρη έτσι. Πάσης φύσεως ή επιβιώνουν. Σαφώς κυκλοφορούν. Έτσι. Μετά τον Απρίλιο θα μπορέσουμε να ανασάνουμε. Εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Φοβάμαι πολύ όμως ότι τα κρούσματα, Σπύρο μου, θα αυξηθούν πάρα πολύ. Ναι. Θα έχουμε γεωμετρική άνοδο, γεωμετρική αύξηση. Και πιθανολογείται θα έχουμε και θανάτους. Δεν κινδυνολογούμε, το λένε οι γιατροί. Στις μεγάλες ηλικίες υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα ενδεχόμενο έτσι. Το οποίο έχει γίνει πραγματικότητα σε πολλές χώρες ανά τον πλανήτη. Μην θεωρηθεί ότι εντάξει, τελειώσαμε με τα 3, τα 4, όχι. Θέλει προσοχή. Θέλει μεγάλη θα πάμε 44. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 νεκροί στον κόσμο. 2.876 πριν από λίγο. Θέλει λίγο προσοχή. 3.000 νεκροί. Έτσι. Ο ιός γνωρίζει μετάλλαξη, διότι υπάρχουν επιστημονικοί φόβοι στην Κίνα. Κάποιοι που νόσησαν, μπήκαν, ανάρρωσαν, ξανανόσησαν, άρα έχουμε μετάλλαξη του ιού και φόβοι μεγάλοι με τα ζώα, διότι ένα ζώο στην Αραβική Χερσόνησο ναι. Έχει νοσήσει και φοβούνται πάρα πολύ τη μετάδοση. Και εντωμεταξύ και αυτό να κρατήσουμε που είπε ο Δρούγος πριν από λίγο, ότι υπάρχουν πολλοί Ιρανοί στα σύνορα με τον Εύρο. Και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Διότι αν το έχουμε από μέσα από την Ιταλία που το φέρνουν, από τα καράβια, μην ξεχνάμε περιμένουμε τα κρούσματα στο καράβι που έρχεται από την Ιταλία το μεσημέρι. Στην Πάτρα, ναι, που είναι δεμένη στην Πάτρα. Έχουμε ένα άλλο μέτωπο με τα 100 παιδιά του Κολεγίου Αθηνών που ήταν στη Μεγάλη Βρετανία μεταφέρονται στην Ελλάδα. Έχουμε ζήτημα και εκεί. Ναι. Και επίσης έχουμε ένα άλλο ζήτημα στα σύνορα και στους λαθρομετανάστες στο Αιγαίο. Εκεί το θέμα που κρατάει σκούπια τους, αγαπητέ Σπύρο. Όχι, αλήθεια. Από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Αλήθεια. Κάνουν εξετάσεις, τους θερμομετρούν. Όχι. Σφίξαμε τους θερμομετρούν. Ανοίξαμε, περάστε τους λένε. Λοιπόν, ναι, αυτό. Άρα έχουμε γενικό ζήτημα. Άρα, από φύνα... αν αυτή δεν είναι κάτεμο κυβέρνηση, τότε εγώ ρε παιδιά, να μην προλάβω να πάω σπίτι μου. Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες, τι πάξι δεν πάνε. Συγγνώμη, μα τώρα έχουμε να κάνουμε κατεμός αύρε. Τι πάξι δεν πάνε. Τι είναι αυτό που λες. Ανεβήκανε πάνω και τότε ποτέ να διαλυθεί το σύμπαν. Πανάγια. Μα για τι διάολο από τον πατέρα, από τον πατέρα του την πήρε την κρουσουζιά. Για σένα χτυπά το ξύλο για να ξέρεις. Μα από τον πατέρα του την πήρε ο κρουσούζης. Στέφανε, για πες μου τώρα πώς βγαίνει αύριο, τι έχετε να βγάλετε αύριο στην εφημερίδα. Μας είπες κάποια πράγματα, αλλά... ό,τι μπορώ και εγώ ενημερώνω τον κόσμο. Κοιτάξτε, μην επαναπάβεται ο κόσμος. Μην επαναπάβεται, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Είναι ταχύτατη μετάδοση του ιού, ταχύτατη. Και σήμερα κατάλαβαν, και αυτά λέμε αύριο στην εφημερίδα, θα διαβάσω λίγο προσεκτικά. Σήμερα κατάλαβαν, μάλλον χτες, ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στα νοσοκομεία νοσούντες. Δεν πρέπει να μπαίνουν στα νοσοκομεία νοσούντες. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει την ιατρική για να το ξέρεις. Μα κύριε Χαλκιώτη μου, καλά, η 40χρονη κυρία που είχε πάει στην Ιταλία, δεν ξέρω για ψώνια και δεν ξέρω για τι άλλες δουλειές, η γυναίκα, η υπάλληλος τραπέζης Πειραιός. Μπήκε μέσα, ναι. Πήγαινε στην τράπεζα και κέρναγε γλυκά και φιλούνταν. Γενέθλια. Ματσαβούτσα. Έπρεπε να τη φανάρει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και στο νοσοκομείο το πρώτο που πήγε να τη φανάρει. Μετά πάει στο σωτηρία με 160 ώρες αριθμού αναμονής. Κολλάει όλο τον κόσμο εκεί. Φεύγει μετά. Πάει στην Πειραιώς. Παίρνει τα γλυκά. Κολλάει άλλους τόσους. Και μετά πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο και καταλήγει στο Αττικό. Μα συγγνώμη, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να... Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση του κόσμου. Δεύτερον, σήμερα αποφασίστηκε να μην τους βάζουμε στα νοσοκομεία. Επίσης, σήμερα αποφασίστηκε να μην πηγαίνουν παρά μόνο ένας συνοδός και αυτός μετά από ειδική άδεια, όπως με ενημερώνει το ιατρικό ρεπορτάζ, επισκέπτες στα νοσοκομεία. Καταργούνται επισκέπτες στα νοσοκομεία. Ναι. Πάει αυτή η ιστορία. Μέχρι νεοτέρας. Και επίσης,
Προσοχή, κύριε Χαρακιώτη. Αντιμετωπίζετε και μια κατάσταση, γιατί έρχεται η αυριανή μέρα και το τριήμερο, διότι μερικοί το έχουν σηκώσει τσάμικο και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω και λέει όχι, δεν πάρανε 2 χρόνια φυλακή, εμείς το καρναβάλι θα το κάνουμε. Και έχουν αυτόσοι, έχουν τρελαθεί, γιατί χάνουν λεφτά οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν κάνει κάποια έξοδα, ζουν από αυτή τη δουλειά. Μα βέβαια, εδώ σου μιλάω τώρα για άνθρωπο ο οποίος είχε 40.000 ή 40.000 άνοιγμα και κλαίει τη μοίρα του. Έτσι, του ζητάνε όχι να επιστρέψει το εμπόρευμα, να επιστρέψει τα λεφτά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, επίσης, λοιπόν, τώρα, το ένα είναι αυτό, λοιπόν, που ασχολούμαστε διεξοδικά. Το δεύτερο είναι, μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία με το 2008, που υπήρξαν ψήθυροι τότε και μια ολόκληρη θεωρία ότι ο ιός δεν είναι μια μετάδοση ιογενής, αλλά είναι, μπαίνουν και θεωρίες νομοσίας περί βιολογικού πολέμου. Υπάρχουν τα παλιά δημοσιεύματα, ναι, 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 του 2008, τα προφητικά. Δεν είναι ιός, είναι βιολογικός πολέμος. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει το τεράστιο θέμα εκκλησιαστικό. Εμείς ρωτάμε απλώς και οι ιεράρχες απαντούν. Επίσημη θέση εκκλησίας δεν υπάρχει. Για το αν μεταδίδει το κορονοϊός με τη Θεία Κοινωνία, είναι θεολογικό το θέμα, είναι και επιστημονικό. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Μεταδίδεται ο ιός με τη Θεία Κοινωνία? Είναι ένα σοβαρότατο ερώτημα. Είναι. Πολύ. Και επίσης υπάρχει αυτή η ιστορία με την ταξιαρχία του Τυρνάβου, όπου πληθαίνουν οι πληροφορίες από, το ακριτικό Αιγαίο, ότι τελικά δεν ήταν όλοι οι Έλληνες οι αστυνομικοί οι οποίοι πλάκουσαν τον κόσμο στο ξύλο και συνεπλάκησαν με τους πολίτες. Υπάρχει βεβαίως ο ακριβής αριθμός που δίνεται για το πόσοι λαθρομετανάστες περιμένουν στα σύνορα και το τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την ιστορία. Υπάρχουν αυτές οι φήμες και οι πληροφορίες των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων περί στρατιωτικού πραξικούπηματος στην Ελλάδα και περί επιβολής στρατιωτικού νόμου και απαγόρευση κυκλοφορίας, διεξοδικό ρεπορτάζ. Και τέλος έχετε και ένα ρεπορτάζ για τρεις πολύ γνωστές φυσιογνωμίες, δεν θα τις πούμε τώρα, οι οποίες αποκαλύπτονται το πρωί στο πρωτοσέλιδό μας. Έτσι, μπράβο. Πάρουμε την εφημερίδα. Δεν θα το πούμε τώρα. Είναι τρεις φυσιογνωμίες οι οποίες εμείς βάζουμε το τίτλο τρεις παιδεραστικές φυσιογνωμίες στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Παιδεραστικές φυσιογνωμίες οι οποίες κατατρώνε τα σωθικά της κυβέρνησης. Το ένα πρόσωπο είναι σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας. Φοβερές αδυναμίες, πολύ μυστήριες ιστορίες, απίστευτες πληροφορίες, σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε αστυνομικούς, ο οποίος βέβαια η παρέα του διευρύνεται, διότι πλην του κύριου Γεωργιάδου, αν θυμάσαι, ο οποίος ήταν καταδικαστής, παιδεραστής και αθώθηκε λόγω παραγραφής, έχουμε άλλες δύο φυσιογνωμίες που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα. Εις εξ αυτών, πολύ γνωστός ποινικολόγος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ποινικολόγος, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε κατηγορηθεί για παιδεραστία και ηθοώθη στο δικαστήριο με τη συνδρομή δικαστικού ρεπόρτερ δημοσιογράφου, και ο δεύτερος ένα πολύ γνωστό πρόσωπο που είχε ανακατευτεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση και της εποχής του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος προσπαθεί να γίνει δήμαρχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σοβαρός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν η ομάδα κατατρώει τα σωθικά και έχει δημιουργήσει ένα δικό του κονκλάβιο μέσα στον χώρο της κυβέρνησης. Σπύρο, είναι πάρα πολύ σοβαρή η επικαιρότητα. Ναι, πολύ. Θα πρέπει να προσέχουμε το τι πληροφορίες ακούμε και από πού. Έχεις δίκιο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μην αλήθεια. Φοβάται ο κόσμος, μην τρομοκρατείτε. Από την άλλη, μην εφησυχάζει με το θέμα του κορονοϊού. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Τώρα ξεκινάει. Πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση, αλλά να είμαστε και ψυχρή με ταυτόχρονα. Ευχαριστώ και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέφανε, και εμείς ευχαριστούμε.